Πίσω λοιπόν στο δεύτερο μέρος αυτής της κουβέντας που έχουμε με τον κύριο Μενεξόπουλο, τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, για τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος σε επίπεδο τόσο εργοδοτών όσο και εργαζομένων και βέβαια προβλήματα τα οποία προέρχονται από την σκύψασα οικονομική κρίση. Κύριε Μενεξόπουλε, λέγαμε και είχαμε τελειώσει κάπου εκεί πέρα το πρώτο μέρος αυτής της συζητήσεως. Μιλούσαμε για αυτό το παράνομο εμπόριο, μιλούσαμε για τις δράσεις τις οποίες αναπτύσσει ο Εμπορικός Σύλλογος προκειμένου να τονώσει την αγορά. Αξίζει να πούμε κάποια πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω πάντως τη γνώμη σας, μια και αφορά πάλι και τις σχέσεις εργοδοτών, εργαζομένων και όλα αυτά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας, την προσωπική σας γνώμη, αν θέλετε, αν δεν μπορείτε να εκφράσετε ενδεχομένως τη γνώμη του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, την απόφασή του, την αρχική απόφασή του, να κρατήσει τα καταστήματα ανοιχτά στις 12 Δεκεμβρίου, μία Κυριακή, την οποία ενδεχομένως χρειαζόταν ο εμπορικός κόσμος. Το κέντρο των Αθηνών είναι εξαιρετικά επιβαρημένο, όχι μόνο από το παράνομο εμπόριο, είναι επιβαρημένο από τις συνεχείς συγκρούσεις στους δρόμους, από την αυξημένη εγκληματικότητα και όλα αυτά. Οι εργαζόμενοι δεν θέλησαν να κάνουν κάτι τέτοιο, προανήγγειλαν κάποια απεργία και όλα αυτά. Βρέθηκε κάποια λύσεις, οι οποίες λύσεις δεν ήταν σίγουρα με το μέρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, με την έννοια ότι αποφασίστηκε τελικά να μην λειτουργήσουν τα καταστήματα. Ποια είναι η γνώμη σας? Ναι, είναι μια σκέψη πολυετής. Το να ανοίγουν, να το πάμε στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα, είναι μια σκέψη που γίνεται χρόνια τώρα, να είναι κάποια Κυριακή, η Κυριακή της εκθέσεως, η πρώτη Κυριακή της εκθέσεως της Διεθνούς που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στο μέσο Σεπτέμβριο, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος πάντοτε έλεγε ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση από τη στιγμή που θα υπάρχει λόγος, κάποια Κυριακή μέσα στο χρόνο, να είμαστε ανοιχτά. Αλλά να υπάρχει λόγος. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Η εισρωή κάποιου τουριστικού κύματος. Δηλαδή δεν μπορούμε, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε όταν ξέρουμε ότι δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα και δεν πρόκειται να υπάρχει επιπλέον κόσμος στην Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει η αγορά την κίνηση και να εξυπηρετηθεί από την κίνηση αυτή την τουριστική η αγορά της Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί τότε πάμε σε μια άλλη κατάσταση, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος. Απλώς μεγαλώνουμε τα έξοδά μας και την κούρασή μας την προσωπική, χωρίς να προσδοκούμε κάτι καλύτερο, απλώς μια επιπλέον βόλτα. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για τις Κυριακές πρώτων Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και βεβαίως αυτή ήταν η σκέψη του Εμπορικού Συλλόγου των Αθηνών. Ναι. Ήδη έχουμε την Κυριακή την επόμενη. Ναι. Οπότε η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα έπρεπε να ήταν ανοιχτά και για μας, αν θα ήταν ανοιχτά, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ανοιχτά συνεχόμενα 25 μέρες ή 20 μέρες, αν θέλετε. Ναι. Γιατί ήδη την Δευτέρα, σήμερα Παρασκευή, τη Δευτέρα 14 του μηνός, θα ξεκινήσουμε ένα 15ήμερο συνεχούς λειτουργίες. Ξέρετε, σας ρώτησα, διότι είχε δημιουργηθεί και ένταση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι λογικό. Ο εργαζόμενος δεν θέλει, ο έμπορος... Υπάρχει ο έμπορος που θέλει και ο έμπορος που δεν θέλει. Ναι. Βεβαίως, εντάξει, τα προβλήματα των Αθηνών είναι ίσως και μεγαλύτερα. Οι άνθρωποι έχουν βιώσει πάρα πολλά προβλήματα, έχουν χάσει πάρα πολλές καθημερινές εργάσιμες ημέρες και έχουν φορτωθεί πάρα πολλά έξοδα λόγω των γνωστών καταστάσεων. Ναι, λόγω των γνωστών καταστάσεων. Αλλά σίγουρα κανένας δεν θα ήθελε να χάσει τζίρο όταν το βλέπει μπροστά του. Mm-hmm. Και σίγουρα θα ήθελε να καλύψει με τον τζίρο αυτόν εδώ τα έξοδα του. Mm-hmm. Αλλά δεν βλέπουμε φως, σε εισαγωγικά, όταν δεν υπάρχει κάτι καινούριο, κάποιο να μπει κόσμος στην αγορά. Χρησιμοποιήσατε μία λέξη προηγουμένως, η λέξη ήταν τουρισμός. Αναφερθήκατε στο κυκλοφοριακό νωρίτερα και βέβαια πρέπει να πω ότι ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης έχει σταθεί πάνω σε αυτά τα δύο, δηλαδή και στο κυκλοφοριακό αλλά και στον τουρισμό. Εάν μιλούμε για τουρισμό, τους εισαγόμενους δηλαδή από τα Βαλκάνια καταναλωτές, οι οποίοι θα έρθουν στην αγορά της Θεσσαλονίκης για να ψωνίσουν, είναι ένα ζήτημα. Αλλά αυτά τα δύο, κυκλοφοριακό και τουρισμός, είναι δύο σημεία τα οποία θίγει και θίγει μετεπιτάσεως ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
Ναι, όσον αφορά τον τουρισμό, προσπαθήσαμε και παλιότερα και προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε κάποιες ιδέες, όχι μόνο εμείς και η Ένωση Ξενοδόχων και όλοι οι φορείς οι επαγγελματικοί, να δημιουργηθεί κάποιο κίνητρο για να έρθει ο κόσμος και από τα Βαλκάνια. Οι οποίοι είναι και πάρα πολύ καταναλωτές, πάρα πολύ καλοί καταναλωτές για τη Θεσσαλονίκη. Να δημιουργηθεί λοιπόν κάποιο κίνητρο για να έρθουν. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Εμπορικός Σύλλογος είχε δημιουργήσει τη Γιορτή της Αγοράς, που έτρεξε αρκετές φορές μέσα στο Δεκέμβριο τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος για πρώτη φορά έγιναν δύο μέρες. Η πρώτη ήταν ένα Σάββατο που πεζοδρομήθηκε το κέντρο της πόλης, ναι, από τις 12 μέχρι τις 7. Για άλλους είχε επιτυχία, για άλλους δεν είχε. Σίγουρα οι περισσότεροι, νομίζω η πλειοψηφία, ήταν σύμφωνοι ότι ήταν κάτι που άρεσε. Μάλιστα. Και σε επαγγελματικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Στη συνέχεια έγινε και εκείνη η Τετάρτη σε συνεργασία με τους ποδηλάτες, που νομίζω και εκείνη η μέρα είχε επιτυχία, γιατί ο κόσμος είχε την ευκαιρία να βγει στο δρόμο, να περπατήσει άνετα, να κυκλοφορήσει, να μιλήσει, να διασκεδάσει με τη μορφή αυτή της διασκέδασης. Τώρα μπορεί να πάμε σε μονιμότερες καταστάσεις. Έχω ακούσει, ενδεχομένως να έχετε ακούσει κι εσείς, ότι υπάρχουν σκέψεις για πεζοδρομήσεις στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό το πράγμα είναι εφικτό, ναι, κατά πόσον είναι δυνατόν να γίνει ή κατά πόσον είναι μία ακόμη από τις βαρύγδουπες, ξέρετε, οραματικές, ναι, ανακοινώσεις οι οποίες ουδέποτε πραγματοποιούνται. Νομίζω ότι όπως έγινε εκείνο το Σάββατο, θα μπορούσε να γίνει μία μέρα τη βδομάδα ή ένα Σάββατο κάθε μήνα ή δύο Σάββατα κάθε μήνα για συγκεκριμένες ώρες. Που να ξέρουμε όλοι ότι μέσα σε αυτό το ωράριο δεν κυκλοφορεί κανείς πέρα από ποδήλατα. Βέβαια, αυτό θέλει κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες για να διευκολυνθεί η κίνηση και να μην υπάρχει ταλαιπωρία στον κόσμο. Θέλω να περάσω στις πρωτοβουλίες τις οποίες αναπτύσσει ο Εμπορικός Σύλλογος προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση, αλλά πριν περάσω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω εάν υπήρξαν, δεν υπήρξαν και σε ποιο βαθμό υπήρξαν επιφυλάξεις για τη λειτουργία του λεγόμενου Χριστουγεννιάτικου χωριού, που δεν ξέρω εάν και κατά πόσον πλήττει τον εμπορικό κόσμο. Ναι, πολύ καλή τοποθέτηση αυτή. Ξεκίνησε αυτή η δράση από την ΕΛΕΞΠΟ, λειτουργεί στο χώρο της εκθέσεως. Να είμαι ειλικρινής, προσωπικά δεν ξέρω τι επιτυχία έχει και πώς προχωράει αυτή η κίνηση. Θεωρήσαμε ότι εφόσον θα υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, σίγουρα θα ωφεληθεί η αγορά, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει επισκεψιμότητα και μπορεί να τακτοποιηθεί ο κόσμος σε διάφορα πάρκινγκ και να μπορεί να κυκλοφορήσει, σίγουρα θα έρθει κάτι και στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Ναι. Νομίζω ότι ίσως είναι λίγο νωρίς ακόμα να κρίνουμε το εγχείρημα αυτό. Είναι και φυσικά πρώτη φορά. Μάλλον θα πρέπει να το δούμε ξανά μετά το τέλος του. Πλήττει καθόλου όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η ενέργεια τομής της αγοράς? Δεν νομίζω ότι ενοχλεί. Δεν νομίζω ότι ενοχλεί. Και εν πάση περιπτώσει ας περάσουμε τώρα και στα μείζωνα του πώς κανείς όταν είναι εμπόρος, όταν είναι επαγγελματίας, ευρισκόμενος σε μια δυσμενή κατάσταση, μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Και βέβαια οι ενέργειες τις οποίες κάνετε, εγώ τις βρίσκω εκτιμητές, θα μας τις αναλύσετε και θα μας το πείτε. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον θα είναι αποδοτικές, υπό την έννοια ότι καθημερινά αλλάζει το σκηνικό, ναι, της οικονομικής δυνατότητας των Ελλήνων. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι οι εξελίξεις είναι πολύ πιο γρήγορες από ό,τι είχαμε συνηθίσει να έχουμε, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε καθημερινά σε μια ιδιαίτερη εγρήγορση. Στις 23 Ιουνίου ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης ζήτησε από τα μέλη του να χαρίσουν τον ΦΠΑ στους καταναλωτές. Το σημείωσε αυτό διότι είναι στις 23 Ιουνίου. Είχε έρθει ήδη το πρώτο κύμα των μέτρων. Έλεγε ο επαγγελματίας, έλεγε η επιχείρηση, ναι, θα απορροφήσω με το ΦΠΑ, ξέρω εγώ, τον απορροφήσω με μία, δύο φορές. Τώρα είναι δυνατόν? Η αλήθεια στην αρχή υπήρχε η καλή θέληση, η καλή διάθεση. Και ένας ενθουσιασμός και μια καλή θέληση στο να προσφέρουμε όλοι όσο μπορούμε περισσότερο.
Πλέον με αυτή την κατάσταση όπως συνεχίζει η οικονομία και η δυσκολία που υπάρχει στην αγορά, νομίζω ότι τα περιθώρια έχουν αρχίσει να εξαντλούνται. Δηλαδή ο επαγγελματίας αυτό που έχει να δώσει το δίνει καθημερινά, γιατί έχει ανάγκη να ρευστοποιήσει τα αποθέματά του, να κυκλοφορήσει τα εμπορεύματά του όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να καλύψει και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα τραπεζικό σύστημα που είναι πλέον πολύ πιο φιδωλό, πολύ πιο διστακτικό και δεν βοηθάει όπως βοηθούσε την οικονομία. Στρεβλά ή όχι, είναι για κάποιον άλλο να το κρίνει. Πιστεύω ότι ο επαγγελματίας προσπαθεί όσο μπορεί παραπάνω να ενθαρρύνει την κατανάλωση για την επιχείρησή του. Τώρα, το ΦΠΑ που θα πάει από το 11 στο 13 τις επόμενες ημέρες, όλοι μας θα προσπαθήσουμε πάλι για το καλύτερο. Πιστεύετε ότι μπορείτε πλέον να το κάνετε? Τα περιθώρια, διότι πολλοί είπα, είναι αυτοί οι οποίοι λένε και ανήκουν στον κλάδο των δικών σας, στον επιχειρηματικό, ας το πούμε. Ας το πούμε έτσι, ας μην το περιορίσουμε στην έννοια του αποκλειστικά εμπορικού. Ή τέλος πάντων εμπορικού με κάποιες άλλες μορφές, ότι πλέον είναι αδύνατον να απορροφηθεί η νέα αύξηση του ΦΠΑ. Το έλεγαν πριν υπάρξει και αυτό. Ναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Τα περιθώρια είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή, χαρακτηριστικά στον κλάδο το δικό μας συζητάμε πολλές φορές και λέμε ότι να μπορέσουμε να αντέξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και να βγάζουμε τα έξοδά μας. Αυτό σημαίνει πολλά. Όταν κάτι το παίρνεις και το πουλάς σχεδόν χωρίς κέρδος, ίσα ίσα στο νεκρό σημείο, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Σήμερα το μεσημέρι, κύριε Μενεξόπουλε, ήμουνα σε ένα κατάστημα με τη σύζυγό μου και μία παρέα για να φάμε. Ήμασταν οι μόνοι πελάτες ενός καταστήματος εστίασης, οι μόνοι πελάτες, η μέρα Παρασκευή, και βέβαια κάναμε συζήτηση πάνω σε αυτό το πράγμα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και μας είπε ότι ξέρετε κάτι, παλιότερα αυτό το πράγμα δεν θα συνέβαινε. Τώρα σκεφτείτε ότι έτσι, και πρέπει να σας πω ότι το προηγούμενο Σάββατο είχα 3 παρέες το μεσημέρι και 2 παρέες το βράδυ. Πώς θα έβγαινα? Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική εικόνα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην αγορά. Ναι, διότι εγώ τον ερώτησα στη συνέχεια και πώς το αντιμετωπίζει το πράγμα και μου είπε αυτό που λέτε κι εσείς, θα προσπαθήσω να αντέξω όσο αντέξω. Βέβαια, μιλούμε για ένα συγκεκριμένο, αλλά είναι πολλά. Είναι πολλά. Λίγο πολύ ότι ισχύει στο γείτονά μας, ισχύει και για εμάς. Α, ναι. Και ό,τι ισχύει για εμάς, θα ισχύει και στο γείτονά. Και το λάθος το οποίο ίσως έγινε από τον εργατικό κόσμο της χώρας, όχι αποκλειστικά τον εμπορικό, αλλά από τον εργατικό κόσμο της χώρας, από το εργατικό δυναμικό της Ελλάδος, σε όποιους τομείς και αν αυτό το εργατικό δυναμικό απασχολείται, στον δημόσιο επιπαραδείγματι, στον τραπεζικό ή στον ιδιωτικό τομέα, ήταν ότι δεν είχε αντιληφθεί, ίσως επειδή και εξέπεσε και ο συνδικαλιστικός λόγος, με το πέρασμα των χρόνων εξέπεσε πάρα πολύ, δεν είχε αντιληφθεί ότι όταν πιάνει φωτιά το σπίτι, η αυλή του διπλανού σου, θα έρθει και στη δική σου την αυλή η φωτιά. Και αυτό δεν το αντελήφθηκε. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια αυτογνωσία. Ναι, να έχουμε μία αυτογνωσία ή τουλάχιστον να έχουμε την στοιχειώδη δυνατότητα να δούμε στοιχειωδώς αυτό το οποίο έρχεται. Αυτό το οποίο δεν αντιλαμβανόταν ίσως κανείς με την πρώτη ματιά, παρά μόνο λίγοι προβλεπτικοί, αλλά πολύ σωστά το είχαν τοποθετήσει. Το ζήτημα δηλαδή της λαθρομετανάστευσης. Κοιτάξτε τα επίπεδα της εγκληματικότητας, κοιτάξτε τα προβλήματα στο εμπόριο. Δηλαδή,